Βρισκόμαστε σήμερα στο φιλόξενο χώρο της ΔΕΘ. Προφανώς είναι μια ΔΕΘ διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Υπολείπεται σε αριθμό ατόμων που το παρακολουθεί, καθόλου όμως δεν υπολείπεται σε σημασία των όσων συζητούνται σήμερα εδώ. Το σημερινό πάνελ που είχα την χαρά και την τιμή να συμμετάσχω έχει να κάνει με τις προοπτικές και τις προκλήσεις που σηματοδοτεί η πολιτική συνοχή στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με καθόλου αξιόλογους ομιλητές από την Ακαδημία, από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και από την πολιτική σκηνή του τόπου μας, ζητήματα που άπτονται της πολιτικής συνοχής στην επόμενη προγραμματική περίοδο, να θέσουμε τις προτεραιότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο, να μιλήσουμε για τις σχέσεις της κεντρικής διοίκησης με τις περιφέρειες, αλλά και το πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, να μιλήσουμε για τις προκλήσεις που σηματοδοτούν οι πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης που έχει πλέον στη διάθεσή της η χώρα μας, με κυριότερη αυτή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε στη διάθεσή μας πολύ σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους και είναι μια σημαντική πρόκληση για όλους μας να μην αφήσουμε κανέναν από αυτούς τους πόρους ανεκμετάλλευτους, να χρηματοδοτήσουμε δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, έμπροστο βαρός, προκειμένου να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία από τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για μια αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της οικονομίας, που είναι άλλωστε και προτεραιότητά μας. Στη στιγμή θα πρέπει τα επόμενα έτη να απορροφήσουμε πόρους υπερδιπλάσιους των πόρων που έχουμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας, άρα είναι και μεγαλύτερη πρόκληση της απορρόφησής τους. Αν δεν κάνουμε σημαντικές τομές στον τρόπο διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, αν δεν φτιάξουμε νέα διαχειριστικά και οργανωτικά σχήματα, αλλά και σε ένα ανώτερο ευρωπαϊκό κοινοτικό επίπεδο, αν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι προϋποθέσεις διαχείρισης δεν ελαφρύνουν, δεν γίνουν περισσότερο ευέλικτοι, δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά τα διαχειριστικά εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας θα είναι διαφορετικά. Ήδη το πλαίσιο ευελιξίας που είχαμε στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προηγούμενους μήνες λειτουργήσε και διοχετεύσαμε στην πραγματικότητα οικονομία περί τα 3,5 δισεκατομμύρια πόρους μόνο από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, με το δεδομένο ότι ευελπιστούμε αυτή η ευελιξία να διατηρηθεί και σε αυτά και πάνω εκεί να χτίσουμε νέα διαχειριστικά εργαλεία και νέες δομές τις οποίες έχουμε ξεκινήσει να μετασχηματίζουμε στο Υπουργείο και στις περιφέρειες, και προφανώς με αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, γιατί ο καθένας ατομικά δεν μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αισιοδοξώ ότι τελικά θα καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που όλοι προσδοκούμε.